εύκολα και σπιτικά στηρίζουν οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Hey, darling. Ανδρέα μου, τι είναι? Είσαι καλά, λοιπόν. Είμαι πολύ καλά. Και σε βλέπω έτοιμο, γιατί σήμερα θα φτιάξουμε το αγαπημένο σου... Πώς το πούμε? Μηχανής. Σνακ. Σκόνς, βέβαια. Σκόνς. Τους ξέρεις, αρέσουν πάρα πολύ, γιατί σου αρέσουν αυτές οι αγγλικούρες και αυτά τα ωραία τα... Αγγλικούρες. Αγγλικούρα, βέβαια. Συγγνώμη, έχει κάποιον που αρέσει και το σκόν τώρα, πες μου δηλαδή, για να ξέρω. Δεν ξέρω κανένα που δεν του αρέσει το σκόνι, γιατί εντάξει. Κουτσά μου, βασιλικό, ψωμί. Μια πέμα να πω. Γιατί νομίζω κάτι μου έλεγε πριν ότι διάβασε για τα σκόνι. Πέμα να δω. Διάβασα χρόνια που διαβάζω για τα σκόνι. Ναι. Τα λατρεύω δηλαδή. Είναι πώ τα σκόνι. Είναι πώ. Είναι ψωμάκι. Ναι. Αλλά το φτιάχνουν ψωμάκι που έρχεται από την Αγγλία, 15ο αιώνα. Ξεκίνησε από τη Σκωτία, από πάνω από τα Highlands και έγινε δημοφιλή σε όλη την Αγγλία και το κάνει δημοφιλής η Άννα, the Duchess of Bedford, η οποία ζήτησε, ναι, είχαν τα σκόνς σε μια άλλη μορφή, όχι όπως το ξέρουμε τώρα, που είναι φουσκωμένα έτσι ωραία, χωρίς baking powder, δεν είναι ψωμάκι flat. Μάλιστα. Και ζεις με το τσάι της, αφού πίνουν τσάι οι Αγγλέζοι αβέρτα, για να βράζουν στις 4, 4 o'clock tea, afternoon tea, ζεις κάτι γλυκό με το τσάι της να μασά. Ναι. Να είναι έτσι λίγο, ξέρεις το φαγητό. Ναι. Και ζήτησε, τη προσφέραμε σκόνς τα οποία μεταξέλιξαν και έκαναν το λίγο πιο βασιλική εκδοχή. Είναι πολύ διάσημα ότι η αυλή έτρωγε σκόνς. A tea, έκαναν τσάι, το tea time. Άρα τα σκόνς είναι παραδοσιακό, απογευματινό snack, να το πούμε. Τύπου ψωμάκι, σερβίρεται με μαρμελάδα, ωραία πάντα μαρμελάδα. Και τη διάσημη clotted cream, την κρέμα των, ναι, των Άγγλων, παρέμω τσαγάκι και το βρίσκουμε στα πιο ωραία ξενοδοχεία. Εννοείται αν πάει κάποιος στο Λονδίνο, Claridge's, Ritz, στο Fortnum, στο κατάστημα, ναι, αυτό το διάσημο. Φυσικά δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε εκεί, γιατί πρέπει να είσαι και πολύ καλαντημένος για να μπει σε αυτά τα ξενοδοχεία. Ναι. Δεν μπορείς να πας με τον τζινάκι, ναι, το σκισμένο. Το σκισμένο απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Έχει κάτι δίπλα από αυτά τα ξενοδοχεία. Έχει το ρεσού, α πούμε, στο Λονδίνο. Είναι πιο προσιτό. Προσιτό, ναι. Θα κάτσει να πει το τσάι σου, να το απολαύσει παρέα με τα σκόνς. Αλλά τι είναι τούτο εδώ? Λοιπόν, α πω, σήμερα θα σου φτιάξω σκόνς, αλλά να σου πω τη συναγή που τη βρήκα. Θυμάσαι όταν είχα κάνει ένα πρόγραμμα για το Food Network μαζί με τον διάσημο ψωμά ζαχαροπλάστη Paul Hollywood. Ναι, είναι η δική του συνταγή. Αυτό μου την έδωσε, είναι η συνταγή του Paul Hollywood. Άρα, πολλά ευχαριστώ στο Paul Hollywood για αυτή τη συνταγή, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, αν δεν το δοκιμάσετε. Είναι μια συνταγή που βγαίνει ακριβώς για τέλεια σκόνς. Αλλά σήμερα εμείς, αν θα τα συνοδεύσουμε με μια μαρμελάδα δική μας, θα σου φτιάξω μαρμελάδα με κυδόνι και μήλο. Okay. Μάλιστα. Τώρα. Λοιπόν, και μη μου σου είναι αυτό είναι κυδόνι. Αυτό είναι κυδόνι το οποίο το έχω ψήσει στη χύτρα ταχύτητα για 15 λεπτά. Γιατί θέλει... είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό για να το κόψω, αλλά για να μπορώ να το χειριστώ είναι πιο μαλακό τώρα. Κατάλαβες και τι ώρα που μυρίζει υπέροχα. Νομίζω... το κυδόνι το ψημένο, ναι, μυρίζει, ναι, τέλεια. Όνειρο. Όνειρο. Να σου εξηγήσω λίγο τη διαδικασία. Ναι. Θα βάλουμε δηλαδή το ψημένο το κυδόνι, το οποίο αν δεν έχει το χύτρα ταχύτητα μπορεί να το ψήσετε και σε κατσαρόλα, σε κομματάκια. Ναι, έτσι απλά να μαλακώσει. Δεν θα το καθαρίσουμε. Όχι, όχι. Είναι με ολόκληρο. Το κόβουμε με τη φούρνα, τα κουκούτσια, τα σκληρά κομμάτια πρέπει να βγάλουμε. Θα βάλουμε επίσης και ένα μήλο. Θα τα βάλουμε όλα μαζί στο γκάλο του πολυμίξερ να τα αλέσουμε μαζί με τη ζάχαρη και χυμό λεμόνι. Δηλαδή, το χυμό λεμόνι, το κυδόνι, το ψημένο, το μήλο, η ζάχαρη μπαίνουν στο γκάλο. Μετά θα το ψήσουμε στο νότο κουκ μου, ο οποίο είναι τέλειο για να φτιάχνει μαρμελάδε, γιατί κρατά σταθερή θερμοκρασία. Και δεν χρειάζεται να ανακατεύει συνέχεια. Δεν χρειάζεται να ανακατεύει ούτε να σου ξυχυρίσει για να βγει, γιατί πολλέ φορέ εγώ το έχω πάθει να μου κολλήσουν οι μαρμελάδε στην αιστεία. Με το μόνο που. Ναι, επειδή έχει σταθερή θερμοκρασία, δεν θα μα το. Τέλεια. Θα μα το διατηρήσει εκεί που πρέπει. Επίση, θα φτιάξουμε τα σκόνη μα αντί στο χέρι. Θα χρησιμοποιήσω το μίξερ μα με το εξάρτημα γάντζου. Το οποίο με την planetary 3D mixing που κάνει. Είναι σαν να το φτιάχνει το ανθρώπινο χέρι. Άρα δεν θα λερώσουμε τα χεράκια μας. Τέλεια. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Επίσης έλεγες πριν κάτι για clotted cream, ναι, που ταιριάζει πολύ. Πάρα πολύ. Στην Κύπρο δεν το έχουμε, αλλά έχουμε μασκαρπόν. Μασκαρπόν. Εντάξει, ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ό,τι πιο πλησιέστερο μπορώ να βρω. Επίσης, είτε το ταιρι κρέμα. Το ταιρι κρέμα, ναι, σίγουρα. Και αυτό ταιριάζει. Αλλά το μασκαρπόν, επειδή έχει παραπάνω, είναι πιο λιπαρό, κάτι το έξτρα. Ακριβώς.
Έτοιμοι να ζυγίσουμε τα υλικά μας για τα σκόνς. Λοιπόν, πάνω στον ο κάτω πάνω στη ζυγαριά, όπως πάντα, περιμένω να μηδενιστεί. Και η ακρίβεια, ειδικά σε αυτήν τη συνταγή, είναι πολύ σημαντική. Οπότε θέλουμε 300 γραμμάρια αλεύρι. Αυτό είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Άρα, μέσα το αλεύρι μας. Ωραία. Λοιπόν, 300 γραμμάρια, έτσι για να είμαι πολύ σωστή. Καλά, είσαι απίστευτη. Εντάξει, για να μην με ταλαιπωρήσει, χρειάζεται η ακρίβεια. Λοιπόν, θέλουμε και 40 γραμμάρια ζάχαρη. Δεν είναι πολύ ζάχαρη, γιατί μετά θα βάλουμε και τα μαρμελάδα που ετοιμάζεται. Ναι, θα μπουν μέσα και νομίζω θα βάλεις και τα... Βάλω και σταφίδες που είναι γλυκές, ναι. Λοιπόν, το κουκ μας ψήνει τη μαρμελάδα, οπότε θα συγχρονιστούμε μόλις τελειώσει η μαρμελάδα, έτσι όπως είναι και ζεστή βέβαια. Λοιπόν, βάζω μέσα τώρα το βούτυρο μας. Θα βάλω τώρα το γάλα. Πολύ προσεκτικά στο γάλα, γιατί αν σας πέσει λίγο περισσότερο, θα σας δυσκολέψει λίγο η ζύμη. Άρα θέλουμε 115 ml. Όπως είπαμε, λέω πάντα, 115 ml είναι μονάδα μέτρησης όγκου. Αλλά επειδή βαριέμαι να βγάλω τη μεζούρα και επειδή σε μικρές ποσότητες, όπως τα 115 ml, τα 115 γραμμά είναι το ίδιο, αλλά με τη σιγαριά. Ναι, μέχρι πόσα ml είναι, είμαστε OK. Μέχρι λίτρο, Αντρέα. Μέχρι ένα λίτρο, ναι. Μετά δηλαδή καλύτερα... ένα λίτρο είμαστε OK. Ναι, είμαστε ανασφαλισμένοι. Τέλεια. Λοιπόν. Εσύ ξέρεις, τα μέτρησες 100 φορές. 300. Έτσι. 115. Λοιπόν, και baking powder, πάλι. Δεν θα σας δώσω με κουταλάκια, γιατί. Για να σου πω, γιατί το βάλω. Είναι, θέλω 15 γραμμάρια. Κάθε μας έχει διαφορετικά κουταλάκια. Γιατί, ναι, να σου πω. Εγώ κουταλάκι μπορεί να καταλάβω τόσο ή μπορεί να καταλάβω και τόσο. Σωστό. Πολύ διαφορά σε αυτήν την ποσότητα. Σωστό. Άρα γι' αυτό η ακρίβεια, είπαμε, είναι σημαντική και θέλουμε 15 γραμμάρια. Εντάξει, που είναι μια καλά γεμάτη κουταλιά, αλλά μετρήστε το καλύτερα. Λοιπόν, το αυγουλάκι μας, έναν αυγό θέλει αυτή η συνταγή. Μέσα. Όπα. Και θα τα βάλουμε στο μίξερ μας. Υπόψη ότι τις σταφίδες δεν τις βάλω σε αυτό το σημείο, θα τις βάλω μόνο στο τέλος. Μέσα, θα ζυμώσω μετά μέσα με το χέρι. Τέλεια. Οπότε, λίγα λεπτάκια και η ζύμη μας θα είναι όπως πρέπει. Θα δεις τώρα, θα ενώνεται, θα γίνει ένα κομμάτι μπάλα. Τέλεια. Λοιπόν, έτοιμη η ζύμη μας. Θα βάλω έτσι αλεύρι εδώ στον πάγκο μας. Το ανοίγω. Ναι. Το βγάζουμε. Είδες το σωστό μέτρημα. Γιατί λίγο, δηλαδή μία κουταλιά περισσότερο να βάλω γάλα, λίγη περισσότερη ποσότητα, μετά αρχίζει και κολλά και μου δημιουργά προβλήματα. Άρα το μέτρημα βοηθά. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα τις σταφίδες μας μέσα στο μείγμα, έτσι να τα ανακατέψουμε μαζί. Αντρέα μου, μου κάνεις λίγο χώρο. Ναι, ναι. Να είμαι άνετη. Μου ρωτήσουν άνετη διπλά. Ναι, έτσι. Και με έναν κατρίνα κουπάτ κόβουμε τα σκόνς μας. Αυτή η συνταγή πρέπει να μας βγάλει μεταξύ 9 και 10 σκόνς. Τα βάζουμε αραιά σε λαμαρίνα φούρνου αντικολλητική. Έτσι. Και μετά θα τα λείψουμε με χτυπημένο αυγό. Και ο λόγος που τα κάνω με το χτυπημένο αυγό, που είναι πολύ σημαντικό βήμα, είναι για να είναι έτσι ωραία γυαλιστερά από πάνω. Ναι. Αν θέλουμε, δεν βάζουμε σταφίδες, έτσι. Αν θέλουμε, δεν βάζουμε σταφίδες, ναι, εννοείται, αλλά εμένα μου αρέσουν οι σταφίδες και δεν είναι. Αν πρόσεξες αυτό, το έχω πάρει από την ΑΜΕΓΑ, είναι σταφίδες ξανθές. Σταφίδες μαύρες και cranberries. Είναι έτσι ένα ωραίο συνδυασμό. Να σου μάθει να. Κάνουν και σέιβο, κάνουν και αλμυρά. Βέβαια κάνουν και αλμυρά, σκόνη. Δηλαδή βάζουμε τυρί μέσα. Ναι. Αντί να βάλουμε σταφίδες, βάζουμε τυρί. Βάζουμε τυρί. Αλλά μια άλλη μέρα να τα δείξουμε αυτά τα αλμυρά είναι καλή ιδέα. Ξέρεις, μου έδωσες ωραία ιδέα τώρα, γιατί τώρα ώσπου κρυαδίζουν οι μέρες, νομίζω αυτά τα απογευματινά είναι. Και να σου πω ότι είναι το ωραίο το σκόνη. Γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Τα υλικά είναι αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο, γάλα και αυγό. Λίγο πολύ ένα σπίτι. Τα έχουμε όλοι σπίτι. Τα έχουμε. Ζυμώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Μου δώσει ιδέα τώρα, αλήθεια, θα φτιάξω το Σάββατο. Το ψήσιμο τους είναι μόνο 10 με 12 λεπτά στους 180 βαθμούς. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να τα πάρεις. Α, πριν τα πάρουμε, φούρνο ξέχασα. Τα βουλάκι με το χεράκι μου. Έτσι θα τα λείψω. Εντάξει, μην βλέπεις την ακαταστασία μου, αλλά. Αν δεν βάζει λίγο χέρι. Να το χέρι. Κοίταξε, αν δεν βάζει χέρι στην κουζίνα τότε. Ναι. Μην το συζητά. Δε.
Ναι, όντως. Λοιπόν, 10-12 λεπτάκια και τα σκόντζ είναι ωραία να φαγωθούν ζεστά. Το φουρνό. Πας. Λοιπόν, λίγο πρέπει να κρυώσουν για να μπορούμε να τα κόψουμε έτσι καλά και χρησιμοποιούμε μαχαίρι του ψωμιού. Wow. Θα αλείψω. Πες, για πες. Ωραία. Το μασκαρπόνε μας από κάτω. Και η μαρμελάδα είναι και ακόμα ζεστή. Να βάλω εδώ μαρμελάδα. Ναι. Mm-hmm. Είναι ζεστή, αλλά είναι υπέροχη. Την δοκίμαζα τώρα που την μετέφερα τη μαρμελάδα. Είναι πραγματικά υπέροχη. Εμένα μου αρέσει έτσι με το μασκαρπόνε και μαρμελάδα. Μυρίζουμε, αλλά είναι τόσο υπέροχες οι μυρωδιές. Ναι, το κιδώνει αυτό. Τι ωραίο συνδυασμός.